Εύχομαι το 2016 να είναι για όλους επικοδομητικό, υγεία, ευτυχία και ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Το 2016 το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συμπληρώνει 40 χρόνια λειτουργίας. 40 χρόνια επικοδομητικής προσφοράς στην περιοχή και ποιοτικής εκπαίδευσης. Στα πλαίσια λοιπόν του εορτασμού των 40 χρόνων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, φέτος οργανώνουμε μία σειρά από εκδηλώσεις, οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές και της δράσης του ΤΕΙ και του εκπαιδευτικού έργου που προσφέρει και της προσφοράς του στην κοινωνία. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε για τις δράσεις αυτές ενδεικτικά, οι οποίες θα γίνουν κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, οι οποίες θα ξεκινήσουν με τον εορτασμό των τριών ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου, όπου θα έχουμε μία εκδήλωση στην οποία θα τιμήσουμε μέλη των διοικήσεων του ΤΕΙ, τα οποία συνταξιοδοτήθηκαν και τα οποία προσέφεραν σημαντικότατο ρόλο και σημαντικότατο έργο στη λειτουργία του ΤΕΙ και στην ανάπτυξη του όλα αυτά τα χρόνια. Και στη συνέχεια θα έχουμε και μία μουσική εκδήλωση με μία εξαιρετική καλλιτέχνητα της περιοχής, την Καλλιόπη Βέτα, η οποία προσφέρθηκε να συμμετάσχει σε αυτή την εκδήλωση. Αυτή θα είναι και η πρώτη εκδήλωση της χρονιάς, η οποία είναι και αφιερωμένη στα 40 χρόνια. Στη συνέχεια θα έχουμε εκδηλώσεις οι οποίες αφορούν κυρίως το κομμάτι της εκπαίδευσης. Θα έχουμε μία συνεχιζόμενη συνεργασία με την περιφερειακή εκπαίδευση της Δυτικής Μακεδονίας, όπου θα συνεχίσουμε το θεσμό του ανοιχτού ΤΕΙ, όπου έχουμε τους χώρους του ΤΕΙ, τα εργαστήρια και τους εκπαιδευτικούς στη διάθεση όλων των μαθητών, οι οποίοι έρχονται και επισκέπτονται το εργαστήριο, ενημερώνονται για το εκπαιδευτικό έργο που γίνεται στο ΤΕΙ, και οργανώνουμε και εκπαιδευτικές συναντήσεις όπου οι μαθητές μπορούν να συνεργαστούν και με τους φοιτητές και με τους εκπαιδευτικούς για να δουν ακόμα καλύτερα το τι γίνεται εδώ στο ΤΕΙ. Αυτό θα γίνει κατά τη διάρκεια όλου του Ιερωνίου Ξαμήνου και ίσως να συνεχιστεί και αργότερα. Θα συμμετέχουμε και σε άλλες εκδηλώσεις όπως είναι η μαθητιάδα την οποία προγραμματίζει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας. Θα έχουμε μία συνεργασία με το Ολογραφικό Μουσείο όπου σχεδιάζουμε να ετοιμάσουμε ένα ψηφιακό χάρτη, μία ψηφιακή διαδρομή μέσα στο μουσείο, την οποία θα συζητήσουμε και αργότερα μαζί με το μουσείο. Θα έχουμε σε συνεργασία με τους απόφοιτους του Ιδρύματος ένα συνέδριο όπου θα καλέσουμε διακεκριμένους απόφοιτους του Ιδρύματος από διάφορες περιοχές να συζητήσουμε για την δυνατότητα ακόμη μεγαλύτερης συνεργασίας με επιτυχημένες επιχειρήσεις της περιοχής και όχι μόνο. Στα πλαίσια της συνεργασίας με άλλους φορείς όπως είναι η Περιφέρεια, όπως είναι το Πανεπιστήμιο, όπως είναι το Δημόκρητος, συζητήσαμε χθες και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα φόρουμ από δήμων επιχειρηματιών της περιοχής με στόχο να συγκεντρώσουμε ιδέες, καινοτόμες ιδέες και δράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην περιοχή ώστε να δώσουμε μία όθηση στην ανάπτυξη και στην επέκταση της οικονομίας. Φυσικά θα έχουμε και πολιτιστικές εκδηλώσεις, θα γίνει ένα φοιτητικό φεστιβάλ όπου θα συμμετέχουν κυρίως οι φοιτητές με κύριο οργανωτή το ραδιόφωνο το οποίο αναβίωσε μετά από πολλά χρόνια σε χειμερή ανάρκη και το οποίο είναι αρκετά πετυχημένο και θέλουμε να το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο. Και φυσικά θα έχουμε και μία εκδήλωση όπου θα τιμήσουμε και όλους όσους πέρασαν από το ΤΕΙ διαχρονικά και θα τους ευχαριστήσουμε για ό,τι έχουν κάνει μέχρι τώρα για το ΤΕΙ. Στόχος μας είναι τα επόμενα 40 χρόνια να είναι χρόνια αναπτυξιακά, το ΤΕΙ να συνεχίσει να παρέχει το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και να συμμετάσχει και να συμβάλλει όσο γίνεται περισσότερο στην ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας και της περιοχής μας.